Το ετήσιο συνέδριο παγωτού της Κρικρή, που αποτελεί πλέον μια διοργάνωση θεσμό, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο 26 Ιανουαρίου στις Σέρρες. Συνεργάτες και αντιπρόσωποι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συγκεντρώθηκαν για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της νέας δράσης και τα λανσαρίσματα της Κρικρή για τη νέα χρονιά. Διαμορφώνουμε σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες, με τους συνεργάτες, με τους προμηθευτές μας. Ενδεικτικά θα έλεγα, κρίνοντας την εισαγωγή, ενδεικτική της πορείας μας, θα έλεγα είναι η φετινή διάκριση στην μεγάλη έρευνα Most Admired Companies 2018, που βράβευσε και διέκρινε τις εταιρείες με εταιρική φήμη, με την καλύτερη εταιρική φήμη, από το γνωστό περιοδικό οργάνωση του διαγωνισμού, το γνωστό περιοδικό Fortune και η εταιρεία συμβουλευτική, από τους Forge, η KPMG. Το σύνθημα του συνεδρίου μας, από ό,τι βλέπετε, είναι με ελληνικό χρώμα, πλευρά εκεί είναι, με ελληνικό χρώμα, γράφουμε το μέλλον. Πάντα μας έβρισκε αντίθετους και μας βρίσκει αντίθετους η φυγή των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Μειώνει θέσεις εργασίας, μειώνει την οικονομία της χώρας, πλήττει την εθνική οικονομία, πλήττει την κοινωνία. Για την Κρικρή δεν υπήρξε ποτέ δίλημα να αλλάξει έδρα από την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε το 1954 στις Σέρρες και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα. Σήμερα, όπως βλέπετε και στον πίνακα αλλά και δεξιά, αποσχολούμε πάνω από 600 εργαζόμενους έμεσα και άμεσα. 450 είναι περίπου με έμεση εργασία στην εταιρεία, πάνω από 50 με 200 άτομα στο δίκτυό μας, που ασχολούνται με την διανομή των προϊόντων του Κρικρή. Προχωρήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, 17-18, σε 80 νέες προσλήψεις. Την αυλαία του συνεδρίου άνοιξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας Παναγιώτης Τσινάβος, ο οποίος έδωσε τον παλμό δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ξεκινήσαμε την πορεία της εταιρείας το 1954 και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα. Με χρώμα ελληνικό γράφουμε το μέλλον. Η Κρικρή είναι η μοναδική εταιρεία τυποποιημένου παγωτού με πανελλαδική διανομή, απασχολώντας πάνω από 450 εργαζομένους. Τα παγωτά Κρικρή έχουν εδραιωθεί ως η δεύτερη σε προτίμηση μάρκα παγωτού στην Ελλάδα με μερίδιο σε όγκο 15,4%. Η Κρικρή αύξησε τις πωλήσεις στο παγωτό κατά 10% το 2018 με 1.000 νέα σημεία πώλησης και συνεχίζουμε. Παράλληλα, στην πηδία κάποιος που ξεκίνησε βέβαια για τους μαθητές, αλλά ξεκίνησε για εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους κτηνοτρόφους μας, ένα διετές πρόγραμμα, συνεργασία με το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, πετυχημένο με απόλυτη συμμετοχή των συνεργαζόμενων κτηνοτρόφων μας, θα το συνεχίσουμε. Και θέλουμε να είναι μια αέναη εκπαίδευση των ανθρώπων μας, ώστε να εκπαιδεύσουμε τους, να γίνουν καλύτεροι, βιωσιμότεροι και να αναπτύξουμε την αγροτροφία στην περιοχή μας. Δεν είναι μόνο εκεί όμως. Θέλαμε και νιώθουμε την ανάγκη ότι πρέπει να ξεφύγουμε μόνο από τους δικούς μας συνεργαζόμενους και ανθρώπους. Έτσι στηρίξαμε, πρωτοστατήσαμε και βοηθήσαμε να δημιουργηθεί το Ινστιτούτο του Ελληνικού Γάλακτος, όπου συμμετέχουν στη διοίκηση 11 ελληνικά μέλη, προσωπικότητες ασπό της περιοχής και κτηνοτρόφοι, κατά απαραίτητο, με χορηγία της Κρικρή και με, θα έλεγα, πρωτοβουλία της Κρικρή έγινε αυτό. Ο κ. Κοτσαμπάσης, που είναι αντιπρόεδρος στην εταιρεία και έχει τη διεύθυνση του εργοστασίου, έχει την ευθύνη του Ινστιτούτου. Το Ινστιτούτο έχει στόχο να συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος καλύτερου, περιβάλλοντος πιο φιλικού για την ανάπτυξη της αγροτροφίας, για την εκπαίδευση των νέων αγροτών, τη στήριξη και την διαφήμιση, την επικοινωνία προς τα έξω, ότι δεν είναι ντροπή να ασχολείσαι με την κτηνοτροφία, αλλά είναι καθήκον της οικονομίας, της χώρας, των υπηρεσιών να στηρίξουν την ελληνική κτηνοτροφία, γιατί μπορούμε σε αυτό το περιβάλλον, ειδικά θα έχετε δει την τελευταία καμπάνια που κάναμε για το γιαούρτι, την έφορη κοιλάδα της Πλημμώρα της Κερκίνης, έχω από τις πιο έφορες κοιλάδες στην περιοχή, με καθαρά νερά, που μπορούν να δώσουν πολύ καλή ποιότητα ζωοτροφές, αλλά και πολύ καλή ποιότητα γάλα. Και αυτό ήταν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την Κρικρή. Παράλληλα, στο συνέδριο παρουσιάστηκε η ανωδική πορεία της εταιρείας, δηλώνοντας αύξηση πωλήσεων για το 2018 κατά 20% και επιπλέον 42% αύξηση στις εξαγωγές. Από το 2013 η εταιρεία είχε επενδύσει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ.
Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι η εταιρεία από το 2013 έχει αποδώσει συνολικά 33 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο και 40 εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς. Παρόλο που έχουμε φύγει από τα μνημόνια, παρόλο που για δεύτερη συνεχή χρονιά κάποιοι δείκτες της οικονομίας δείχνουν να αναπτύσσονται, όπως ο ρυθμός ανάπτυξης που κινείται με 2,4 έως 2,1 το 2018, η ανεργία που φαίνεται με τα στοιχεία ότι έχει πέσει στο 20% από το 2021, και τέλος, τον πληθωρισμό παρουσιάζει μια ανάπτυξη 2,5%. Τα χαρακτηριστικά της αγοράς, αυτά που επηρεάζουν θεωρούν την πορεία της οικονομίας, είναι θετικά είναι τα έσοδα από τον τουρισμό. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο τουρισμός, παρουσιάζει 12% ανάπτυξη όταν αντίστοιχα πέρυσι ήταν στο σύν 11, και η αύξηση των εξαγωγών που με ανάπτυξη 5% έντος 4% της προηγούμενης χρονιάς έχει μια αύξηση. Οι μειωμένες όμως επενδύσεις, όπως και οι περιορισμένες χρηματοδοτήσεις της τράπεζας, και πολύ περισσότερο αυτό φαίνεται και το μειωμένη αγοραστική δύναμη που έχει το κοινό, δεν επιτρέπει να φανούν τα θετικά στοιχεία. Μείον 3,5%. Τώρα, για να μείνω άλλο στην οικονομία, γιατί θα πρέπει να κάνω μια εισαγωγή, θα προχωρήσω λίγο για την αγορά του Παγωτού 2018. Προσπάθησα να απεικονίσω την αγορά του Παγωτού μέσα από κάποιες φωτογραφίες όπως την έχω ζήσει εγώ. Και βλέπω σαν ένα, αυτό που ζήσατε εδώ σαν ένας αγώνας σε ανώμαλο τρόπο. Υπήρχαν μεγάλες δοκιμάσεις. Είσαι μια θάλασσα που είναι σε ένα ταραχή. Ή σαν ένα καρδιογράφημα. Μεγάλες αξιομοιώσεις και μεγάλες αλλαγές στην πορεία. Επίσης, προσπάθησα να απεικονίσω τη πορεία πωλήσεων για να δω μια εικόνα και να πάρω ένα μήνυμα ότι καταφέραμε τα τελευταία 5 χρόνια. Και έχω κάνει δύο διαγράμματα. Στο πρώτο παρουσιάζω την αύξηση των πωλήσεων από το 2014 έως το 2018, που είμαστε στο συν 37% με 1,1 εκατομμύρια. Εδώ έχω βάλει μέσα και τις εταιρείες που συνεργαζόμαστε, τους τζίρους μας από αυτές τις εταιρείες, Mars και Χάγκερας. Και επίσης παρακολουθώ κάτω και τους τζίρους που είχαμε αυτή την περίοδο. Το 2015, συγγνώμη, ξεκίνησαμε, είχαμε 3 εκατομμύρια τζίρους στη Mars. Το 2016 που έκλεισε η συνεργασία μας, είχαμε μέχρι τότε 1,7 εκατομμύρια.